X-Factor έφυγε ή Eurovision έρχεται. Μ' αρέσει το τραγούδι μου πάρα πολύ και ελπίζω θα σας αρέσει. Όχι, η Νίκη δεν μιλάει για το επόμενο live του X-Factor, αφού έφυγε και άφησε πίσω της το Χάρη και τον Αλέξανδρο, αλλά για τον ελληνικό τελικό που θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου. Η πρωτιά στο X-Factor έμεινε όνειρο για την Νίκη, αφού στην Real News είχε δηλώσει: «Σου χαρίζω μια νίκη. Τι επιλέγεις, X-Factor ή Eurovision?» Και τα δύο. Όμως νομίζω ότι υπάρχουν και πιο σημαντικά πράγματα από τις νίκες και τα βραβεία. Τώρα της έμεινε μόνο η Eurovision και έτσι αφού ευχαρίστησε τους fans της στο Facebook, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που έφτασα εδώ και ζήσα όλη αυτή την εμπειρία, αλλά έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμη. Θα σας δω όλους στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Ετοιμάζεται να πέσει με τα μούτρα στην προετοιμασία του μυστηριώδους τραγουδιού για την Eurovision. Έχουμε τραγούδι και τώρα ετοιμάζουμε το show, το performance, τα ρούχα και όλα αυτά. Πληροφορίες δεν έχουν διαρρεύσει ακόμη, αλλά σίγουρα η εμφάνιση της Νίκης στον ελληνικό τελικό θα βασιστεί και στις σπουδές της. Έχω σπουδάσει και υποκριτική στη σχολή. Αυτό που μου αρέσει βέβαια περισσότερο είναι το θέατρο. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει τηλεόραση. Καλά, αυτά μας τα είπαν κι άλλοι και δεν ξεκολούσαν τη μούρη τους από το γυαλί. Αλλά είσαι μικρή ακόμη. Θα μάθεις. Πού θα πάει. Ό,τι είναι να γίνει, θέλω να γίνει με τις αξίες και την αξιοπρέπεια που μου επιβάλλουν οι αρχές μου. Δεν θα συμβιβάσω την ηθική μου για να αποκτήσω χρήματα και δόξα. Εκτός από τα λαντούχα, κατά πώς φαίνεται, η Νίκη είναι...